Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το σημερινό μας συνέδριο. Η χαρά και η ικανοποίησή μου εδράζονται στη βαθιά μου πεποίθηση ότι η αμοιβαία ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και πείρας, αλλά και η παρουσία των βασικών απολογιστικών δεδομένων του Ράλι Ακρόπολης, είναι, θα έλεγα, επιτακτικές ανάγκες στα πλαίσια της διεθνώς επιταχυνόμενης κίνησης του κλάδου του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Άλλωστε, η εξέλιξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο βεβαίως, και ο κρίσιμος επιμερισμός του τόσο στο χώρο της έρευνας όσο και στην καθημέρα πράξη καθιστούν την ημερίδα μας, το συνέδριό μας, όχι μόνο απαραίτητο, αλλά θα έλεγα και επίκαιρο. Κυρίες και κύριοι, για την οικονομία του χρόνου και σεβόμενος της υπομονής σας, θα είμαι ιδιαίτερα επιγραμματικός και θα έλεγα περιεκτικός. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί τον ακαταμάχητο προμαχώνα της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Επί 145 χρόνια διαθέτει μία μοναδική παράδοση, παρακαταθήκη και ιστορική διαδρομή, την οποία εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να σεβαστούμε και να φανούμε άξιοι, θα έλεγα, συνεχιστές. Και οφείλω να πω, και δεν είναι υπερβολή, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί τον τελεσφόρο παραστάτη και επίκουρο της ελληνικής πολιτείας. Οφείλει και ανταποκρίνεται πάντοτε, άμεσα και αποτελεσματικά, στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είτε λόγω μολυσματικών ασθενειών, όπως η σύγχρονη πανδημία. Βεβαίως, σήμερα έχουμε μία μεγάλη ποικιλία δράσεων επί καθημερινής βάσεως, καθότι διαθέτουμε 86 περιφερειακά τμήματα, από την Ακριτική Οριστιάδα μέχρι, κύριε Υπουργέ, όλα τα σημεία της Κρήτης και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν μία ποικιλία καθημερινής δράσης, με καινοτόμες όμως στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις. Έχουμε αναπτύξει και υλοποιούμε μία, θα έλεγα, ιδιαίτερη αγαθοποιό δυναμική, η οποία ευράζεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινοφελών δραστηριοτήτων με τριπλό στόχο και σκοπό: την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος που χρειάζεται η πατρίδα μας και βεβαίως την όσο το δυνατόν καλύτερη κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όλα βεβαίως αυτά τα πετυχαίνουμε με τους χιλιάδες των εθελοντών μας. Και είμαστε υπερήφανοι για αυτούς τους εθελοντές. Είναι διακριτοί. Και γιατί είναι διακριτοί? Γιατί είναι επαγγελματίες εθελοντές. Έχουμε 4 τομείς δράσης. Έχουμε τον τομέα υγείας, έχουμε τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας με τους κοινωνικούς λειτουργούς μας, τους αμαρίτες διασώστες, ναυαγοσώστες που καθημερινά καμαρώνεται σε πολλαπλές δράσεις και ενέργειες και βεβαίως τον τομέα νεότητας. Όλοι αυτοί οι εθελοντές αποτελούν την καρδιά, την ψυχή, την κινητήριο δύναμη, τον κινητήριο μοχλό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και επαναλαμβάνω, είμαστε περήφανοι. Είμαστε υπερήφανοι γιατί για αυτούς ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής, είναι προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Για αυτούς εμπεριέχει και προσδίδει ένα αριστοτελικό ήθος και ύφος που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία. Ακόμα για μας ο εθελοντισμός εμπεριέχει και πανανθρώπινες ηθικές αξίες, λίγο ως πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας. Αυτοί λοιπόν είναι για μας οι εθελοντές. Αυτούς τους εθελοντές θέλουμε να διαπλάσουμε. Έχουμε ένα αξιακό περιβάλλον μέσω από το οποίο τους αναδεικνύουμε. Υφίστανται όμως μια πάρα πολύ σκληρή, επώδυνη θα έλεγα, χρονοβόρα επίσης, θεωρητική και πρακτική άσκηση και εκπαίδευση, ώστε όταν κληθούν να συνεισφέρουν, όταν κληθούν να δώσουν τις βοήθειές τους, να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί και σωστοί. Και καμαρώνουμε για αυτούς και τους επαινούμε και τους χειροκροτούμε σε όλη την Ελλάδα. Και θέλουμε αυτό πραγματικά το χειροκρότημα να ακουστεί. Διότι δυστυχώς οι δράσεις τους δεν κοινοποιούνται, δεν δημοσιοποιούνται και αυτό δεν δίνει την δυνατότητα σε μας να έχουμε ρεύμα νέων εθελοντών που χρειαζόμαστε, που θέλουμε κοντά μας. Γι' αυτό και το σλόγγαν «Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού», «Γίνε, θα έλεγα, ήρωας της διπλανής πόρτας». Οι εθελοντές μας είναι αυτοί που πραγματικά
κάνουν τα πάντα για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πάνω απ' όλα, βεβαίως, διαπνέονται από ευγενή άμυλα. Έχουν μια αυτοκυριαρχία, ένα αυτοσεβασμό, μια σοβαρή προσωπικότητα και επίσης αυτό που θέλουμε και το πράττουν, θέτουν το εγώ κάτω από το εμείς. Δεν μπορεί αλλιώς να λειτουργήσει το εθελοντικό πνεύμα. Η συλλογικότητα, η ομαδικότητα είναι κάτι το οποίο για μας είναι το πρωτεύον, το αναγκαίο. Με αυτό το μήνυμα τους διαπλάθουμε και με αυτό το μήνυμα τους εκπαιδεύουμε. Και επαναλαμβάνομαι ότι θέλουμε να είναι διακριτοί στην ελληνική κοινωνία, να αποτελούν το παράδειγμα, ώστε πραγματικά να καταστήσουν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, θα έλεγα φερέγγιο της κοινωνίας, εχέγγυο και απάνημο λιμάνι της κοινωνίας. Θέλουμε αυτόν τον Ερυθρό Σταυρό, που πραγματικά η ελληνική κοινωνία σεβόταν και θαύμαζε, να τον δραστηριοποιήσουμε, να τον επανεργοποιήσουμε, ώστε πραγματικά να είναι πάλι το καμάρι της ελληνικής κοινωνίας για το ανθρωπιστικό, άνθρωποκεντρικό έργο, στο οποίο πάντα ήταν πρωτοστάτης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη σημασία της εθελοντικής προσφοράς του εθελοντισμού. Και νομίζω είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός να πετύχει εάν δεν υπάρχει η παρουσία, η στήριξη του εθελοντισμού, των εθελοντών. Είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τους αθλητές, τους κριτές, τους παρατηρητές, όλους τους συμμετέχοντας σε αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Και βεβαίως ο εθελοντής αυτές τις οργανώσεις είναι το άτομο αυτό, το οποίο θα δώσει τις δεξιότητες του, θα δώσει τις υπηρεσίες του χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος. Βεβαίως, όλοι γνωρίζετε ότι το Ολυμπιακό Ιδεώδες εδράζεται στον εθελοντισμό. Όλοι γνωρίζετε ότι η Ολυμπιακή κοινωνία κρύβει από πίσω της τη μεγάλη δράση του εθελοντισμού. Και βεβαίως, η οποιαδήποτε μεγάλη αθλητική διοργάνωση θα βασιστεί στη θέληση, στην αποφασιστικότητα, στο πάθος, στον επαγγελματισμό των εθελοντών. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να πετύχουν οι αγώνες. Και λέω και πάλι ότι αυτό αποδεικνύεται εν της πράξης, απεδείχθη στο Ράλι Ακρόπολης περίτρενα. Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η συνεισφορά του εθελοντισμού στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εμπερικλεί τρεις κύριες παραμέτρους. Είναι η πολιτική, είναι η οικονομική, είναι και η πολιτισμική. Είναι η πολιτική γιατί μέσα στο αθλητικό αυτό γεγονός, με την προσφορά του εθελοντισμού, κατορθώνουμε να συνενώσουμε άτομα διαφόρων πολιτικών αντιλήψεων και θέσεων, που όμως έχουν ένα αποκλειστικό σκοπό και δράση και θα συνενωθούν για να πετύχουν αυτό το σκοπό και τη δράση. Το οικονομικό όφελος είναι αυταπόδεικτο. Είναι τεράστιο, καταλαβαίνετε πόσοι μισθοί μπορούν και περισσώζονται από την προσφορά των εθελοντών και όχι μόνο. Και τέλος, πολιτισμική παράμετρος, καθότι η συμμετοχικότητα, θα έλεγα η συνένωση τόσων πολλών αθλητών, αθλητριών, διαφόρων χωρών, κρατών, προσδίδει αυτό το πολιτισμικό όφελος, το οποίο αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε, δεν θα μπορούσε αλλιώς να μεταδοθεί. Δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, γιατί σέβομαι, επαναλαμβάνω, του χρόνου και της υπομονής σας. Θέλω όμως να κλείσω με την αποστροφή του μεγάλου Αϊνστάιν, μετανάστης ο ίδιος, που είπε ότι μια ζωή χωρίς προσφορά στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο είναι μια ζωή που δεν αξίζει κανείς να ζήσει. Και τέλος, επιτρέψτε μου, γιατί θα θεωρήσω άρνηση κάθε έννοιας ευγένειας εκτίμησης και αναγνώρισης προς το πρόσωπο του Υπουργού, του κυρίου Λευθέρη Αυγενάκη, να τον ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη στήριξη, εμπιστοσύνη που παρέχει στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Όμως, συγχρόνως θέλω να τον συγχαρώ, χωρίς ίχνος κολακίας ή σχήματος λόγου ή υπερβολής, διότι πραγματικά αποδεικνύει εν της πράξης ή εν της έργης ότι δεν υπάρχει μυστικό ή μαγικό στη συνταγή της επιτυχίας, μόνο η σκληρή δουλειά ανθρώπων που εμπνέονται από μια αποστολή ζωής, μακριά από εξωτερικά ψημίθια δόξας πλούτου και πρόσκαιρης δημοσιότητας. Και επίσης, σε αντίθεση με τους ισορροπιστές και τους κυνηγούς των μέσων όρων, οι προσπάθειές του αποπνέουν τομές και δράσεις προς όφελος του εθελοντισμού, προς όφελος της πατρίδος. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.